Για τις επόμενες μέρες θα κοιμάμαι μόνο στον υπνοσακό μου. Στο παρελθόν είχα κάνει και άλλα ταξίδια, αλλά πάντοτε είχα μαζί μου τη σκηνή. Για πρώτη λοιπόν φορά φεύγω και παίρνω μονάχα τον υπνοσακό. Το πλάνο έχει ως εξής. Με το λεωφορείο φτάνουμε στα Ιωάννινα, έπειτα Πάπιγκο, ώστε να ανέβουμε στην Δρακόλυμνη. Από εκεί φεύγουμε και πάμε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με σκοπό να περάσουμε απέναντι στους Παξούς. Και τέλος, αφού γυρίσουμε αυτό το μικρό αλλά όμορφο νησί, θα επιστρέψουμε στην Αθήνα. Κατά τις 6 το απόγευμα αναχώρησα και έφτασα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόλις φτάσαμε με το κτέλ, είναι 12, ακριβώς όμως. Πάμε να ακολουθήσουμε αυτή εδώ την πινακίδα, που μας βγάζει ακριβώς τη λίμνη όπως είδα στο χάρτη. Σφυρώνουμε υπνόσακο και κοιμόμαστε κατευθείαν. Κοιμήθηκα εύκολα και το πρωινό με βρήκε με αυτή την καταπληκτική θέα. Έφαγα ένα πρωινό σνακ, ετοίμασα τα πράγματά μου και πήγα να κόψω εισιτήριο ώστε να περάσω απέναντι στο νησάκι της λίμνης. Είμαστε στη λίμνη Παμβότιδα. Απέναντι είναι το νησάκι, αυτό εδώ. Σε 10 λεπτά ξεκινάει το ferry boat, θα το πάρουμε και θα περάσουμε απέναντι. Είναι από τα μοναδικά νησιά που δεν έχουν όνομα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επισκεφθώ το μουσείο του Όλη Πασά με μόλις 2 ευρώ είσοδο. Ένα αξιόλογο και προσεγμένο μουσείο με μπόλικο υλικό από απλές φορεσιές μέχρι και το σημείο που πυροβολήθηκε ο Όλη Πασάς. Στη συνέχεια έκανα με τα πόδια το γύρο του νησιού, μια ευχάριστη πορεία 50 λεπτά το πολύ και τέλος πέρασα ξανά στη στεριά έχοντας προορισμό το Πάπιγκο. Είμαστε ακριβώς στην άκρη του νησιού. Βρήκα και το τυχερό 50 λεπτό, άντε να βγουν τα εισιτήρια του ferry boat. Από τη μία ήρθαμε, από εκεί συνεχίζουμε. Αυτό ήταν το γύρισα με όλο το νησάκι, μαζί με τη στάση στον Όλη Πασά, μια μισοερίτσα, παίρνουμε το ferry boat για πίσω. Με μπούλικο περπάτημα και αρκετή υπομονή για το stop, σιγά σιγά ανεβαίναμε όλο και πιο βόρεια. Μου κόβανε τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Περίμενα για καμία ώρα στα Ιωάννια να με πάρει. Τελικά βρέθηκε ο γυροστάσος και με πήρε. Βίτσα! Και μονοδένδρι ή αλλιώς που στο καλό είμαι. Γεια σου και στενά. Τι έγινε, τόσο να έρθει πέρναγα να μάξει, τώρα πέσανε δύο πάνω τα. Εννοείται πως κάναμε στάση για ξεκούραση και τίποτα δεν μας εμπόδισε από το καθημερινό μας πρόγραμμα. Η φίλη μου από το Ισραήλ, thank you very much. Yeah, welcome, have a good day. Φτάσαμε το Las Papigo. Η ώρα είναι 3, φτάσαμε πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε. Πολύ καλό αυτό. Αν και περίμενα μία ώρα στα Ιωάννα για να με πάρουνε, μετά από μία ώρα με πήρανε, με παράτησε στη μέση του πουθενά, αλλά τι να το έλεγες τώρα. Και ευτυχώς μετά σταμάτησε το βανάκι με την εξάδα φωτιά από το Ισραήλ και με φέρανε μέχρι Πάπιγκο. Επομένως τώρα έφαγα, κάτσω καμιά ώρα να ξεκουραστώ. Θα ξεκινήσω για το μονοπάτι και το βραδάκι θα είμαστε πάνω στην Δρακόλυμνη ώστε να κινηθούμε. Το Πάπιγκο με το μικρό Πάπιγκο απέχουν μόλις 3 χιλιόμετρα. Ωστόσο, καθώς περπάταγα, βρήκα ένα μονοπάτι, χώθηκα και με έβαλε στο γεφύρι του Λόλου. Λοιπόν, κανονικά παράκαμψη από τον δρόμο μου δεν κάνω ποτέ, αλλά επειδή τώρα βρήκα τα τρεχούμενα νερά, θα το βουτήξω. Να μην το βουτήξω. Επίσης, επειδή δεν έχω μαγιό, ό,τι φάνει από ισόρουχο θα το θολώσω. Ξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Εντάξει, δεν είναι τόσο παγωμένο όσο φαίνεται ή όσο νομίζετε ότι είναι από τα ποτάμια, αλλά καλό είναι.
Εννοείται ότι τώρα θα παιχτεί και ηλιοθεραπεία, διότι και πετσέτα ξεχάσαμε, όχι μόνο μαγιό. Τόσο έξυπνοι είμαστε. Συνεχίζουμε το περπάτημα χωρίς μπλούζα, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες να μας πάρουν το stop. Από τώρα ξεκινάμε τη χρονομέτρηση, η ώρα είναι 5, θα φτάσουμε 9 πάνω. Φύγαμε. Προσωπικά για το καταφύλλο του Αστράχα έκανα μια ώρα παραπάνω, όπως επίσης για την Δρακόλη μου. Δηλαδή 4 και 5 ώρες αντίστοιχα, χωρίς βέβαια να αποτέλεσε κάποιο πρόβλημα, μιας είχα προγραμματίσει να κινηθώ πάνω στην Δρακόλη μου. Μπήκα λοιπόν στο μονοπάτι και για όσους έχουν πάει θα συμφωνήσουν πως είναι από τις ομορφότερες διαδρομές. Λοιπόν, εκεί πάνω είναι το τελευταίο καταφύγιο Αστρακάς. Πρέπει να έχουν μείνει ακόμα 15 λεπτάκια και μετά επιτέλους φτάνουμε στην Δρακόλυμνη. Φτάσαμε στο καταφύγιο. Η αλήθεια είναι πως όταν έφτασα στο καταφύγιο περίμενα να δω και την Δρακόλυμνη. Η πραγματικότητα όμως ήταν πως είχα ακόμα πάνω από μία ώρα δρόμο. Είχε μια σοβαρή κατάβαση 40 λεπτών και άλλο τόσο ώστε να το ξαναανέβεις. Για καλή μου τύχη είχα γνωρίσει ένα ζευγάρι στην ηλικία μου, το Γιώργο της Εμίνα, και προχωράγαμε παρέα. Λοιπόν, είμαστε στην Δρακόλυμνη, φτάσαμε, η ώρα είναι 11, κουκουλωμένος ολόκληρος, γιατί το έχει το κρύο του. Λιγάκι, τρομερή ξαστεριά. Πέσουμε τώρα για ύπνο και το πρωί ότι ρασκωθούμε, ξεκινήσουμε για πίσω και ο δρόμος αβυρολέει η γουμενίτσα, ώστε να περάσουμε απέναντι στους παξούς. Το ξύπνημά μου βρήκε κάπως έτσι. Νομίζω οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Δεν χορταίνει το μάτι σου να βλέπει πράσινο εδώ πέρα. Σοβαρά. Αφήνουμε μια για πάντα την Δρακόλυμνη πίσω μας, η οποία ήταν εκεί πάνω και μέσα. Και έφτασαμε στην επόμενη κορυφή που θα ξεκινήσει η κατάβαση τώρα.
Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κατεβήκαμε το βουνό, φτάσαμε πάλι στην αρχή. Και στο τέλος, η ανάβαση και η κατάβαση τέθηκε με μεγάλη επιτυχία. Τερακόλη μου, σε κατακτήσαμε και εσένα. Τώρα περιμένω το φιλό μου τον Γιώργο και τη Σεμίνα να κατέβουν και θα με πάρουν με το αμάξι τους να μου κόψουν κάποια διαδρομή ώστε να συνεχίσω προς την Οικουμενίτσα. Κι όμως ανεβήκαμε και κατεβήκαμε από εκεί. Είμαστε 120 χιλιόμετρα μακριά από την Οικουμενίτσα και περιμένουμε τώρα για autostop. Όποιο αμάξι περνάει, το σταματάμε ώστε να μας πάρει. Μπας και φτάσουμε σήμερα. Και εδώ είναι ο ποταμός Βοηδομάτης. Μία του μεριά, εγώ είμαι πάνω στη γέφυρα, κάτσε μας πατήσει κανένα αμάξι. Και από εδώ είναι η άλλη του μεριά. Να τα αμαξάκια. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ κάπως τρομακτικό το να ξεκινάω μια πορεία 120 χιλιόμετρων μετά από ελπίζοντας για το stop. Nope, για μισό λεπτό. Κύριος Σπύρος, εγγύηση. Δεν πρόλαβα να τελειώσω αυτό που έλεγα και τελικά με πήρανε. Εντάξει, για λίγο βέβαια, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. My friend Σέφη and Φλίμο, take me. Thank you very much. Thank you, Κώστα. Bye bye, thank you. Have a nice trip. You too. Πάλι από το Ισραήλ, όπως είδατε. Πόπο, εντάξει, από Πάπικο μέχρι Ιωάννα με φέρανε 60 χιλιόμετρα, να είναι καλά οι άνθρωποι. Συνεχίζουμε δυναμικά, έχουν μείνει γύρω στα 80 χιλιόμετρα. Έπειτα από ορθοστασία 2 ολόκληρων ωρών που δεν σταμάτησε κανείς να με πάρει το stop, συνεχίζω την πορεία μου με τα πόδια και πάω να βρω που έχει σταθμό κτέλ ώστε να πάρω για Οικουμενίτσα. Δεν πειράζει, όλα μες στο πρόγραμμα είναι. Φτάζαμε στα κτέλ. Σε 10 λεπτά μπαίνουμε και πάμε Οικουμενίτσα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να πάρω το σουβλάκι μου, να κάτσω στην παρελιά και να το φάω σαν άνθρωπος. Τόσο εύκολο ήταν. Μπορεί να μην έχω θάλασσα, αλλά έχω σουβλάκι. Γιατί όχι, σε γέφυρα. Ύπνος μέσα σε γέφυρα. Πού θα βρεις καλύτερα. Και η καλύτερη στιγμή έρχεσαι. Επιτέλους λίγο θάλασσα ρε παιδί μου. Μπήκαμε στο καράβι και κατευθυνόμαστε για τους παξούς. Έτσι, γιατί αν δεν μυρίσεις καραβίλα είναι σαν να μην έκανες διακοπές. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι σοκαριστικά καταπληκτικές. Μπράβο, Φέδων! Ωραίος, ωραίος! Μάγκες, μεγάλες. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που έκανα αφού έφτασα ήταν να βρω και να αγοράσω μαγιό. Ξεκίνησα με τα πόδια και πήρα τις παραλίες με τη σειρά. Το πλάνο ήταν ένα. Βουτιά, ηλιοθεραπεία 5 λεπτών ώστε να στεγνώσω και ξανά βουτιά στην επόμενη παραλία που θα έβρισκα στον δρόμο μου. Κάπως έτσι πέρασε όλη η μέρα, μέχρι που σιγόπωσε και έψανα να βρω που θα κοιμηθώ. Λοιπόν, τελευταία βραδιά, παιδιά, δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Εδώ, για να καταλάβετε, αυτή είναι η κλίση που κοιμόμαστε, φαίνεται, είναι κανονικά ακόμα πιο μεγαλύτερη. Τέρμα το περπάτημα για εμένα. Το επόμενο πρωί νίκησα μηχανή με 30 ευρώ και μόλις τα χέρια. Βασικά τα πόδια. Εντάξει. Ωραία απλά να αυτά με τη μηχανή ρε παιδί μου, αλλά τα λεπόρια. Ανέβα, κατέβα, βάλε μπρος, πήγαινε πίσω για τη μηχανή, ξαναπάρε το κινητό. Δεν αξίζει. Πρώτη και τελευταία φορά που το κάνω. Και μην ξεχνάτε, το κράνος στον αγκώνα. Τα περισσότερα ατυχήματα, θανατηφόρα μάλιστα, έχουν γίνει από χτυπήματα στον αγκώνα. Αν είχε ένα μικρό το νησί, δεν βγαίνει ξενάγηση του αν δεν έχει δικό σου όχημα.
Συνέχισα την ίδια τακτική με χθες. Βουτιά, άπλωμα και ξενάγηση. Θεωρώ ότι για ένα 24ωρο που έμεινα στους παξούς, είδα πάρα πολλά πράγματα. Με αγαπημένο την αψίδα τρυπητός. Απολαύστε ελεύθερα. Η αψίδα τρυπτός ήταν η τελευταία μου στάση. Μετά από αυτό, επέστρεψα στο λιμάνι και περίμενα το καράβι της επιστροφής. Οι τελευταίες απολαύσεις του νησιού. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Το ταξιδάκι έφτασε στο τέλος. Είμαστε στα κτέλ, όπως βλέπετε. Κάνει κάποιο τύπη κάπως παράξενα, δεν ξέρω γιατί. Να διαφορούμε όμως. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που κάνω. Άντε, σε λίγες ωρίτσες θα είμαστε σπίτι. Στην επιστροφή, το κτέλ για καλή μου τύχη ήταν σχεδόν άδειο. Έριξε ένα σοβαρό ύπνο και ούτε που κατάλαβα για πότε φτάσαμε Αθήνα. Μακράν από τα καλύτερα ταξίδια που έχω διοργανώσει μέχρι στιγμής. Καρέντας μια πορεία πάνω από 1000 χιλιόμετρα μέσα σε 5 βράδια. Πανέμορφα τοπία από λίμνες, βουνοκορφές, ποτάμια, πέτρινα γεφύρια, καταγάλανες παραλίες και η καλοσύνη του κόσμου με συντρόφευαν σε όλο το ταξίδι. Εύχομαι Θεός να χαρίζει σε όλους μας υγεία ώστε να γυρίσουμε όλο τον κόσμο. Μείνε συντονισμένος στο κανάλι, κάνοντας εγγραφή ώστε να παρακολουθήσεις για τους επόμενους προορισμούς.